Νομικά το θέμα θεωρείται λήξαν, ήταν η απάντηση του Γερμανού Προέδρου Φραν Βάλτερ Στάινμάγερ στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, που έθεσε το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα ήθελα να τονίσω, με βάση και τη σχετική απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου του 2019, τη μεγάλη σημασία που έχει για τον ελληνικό λαό το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου, το οποίο παραμένει εκκρεμές. Όπως άλλωστε δείχνει η κοινή χθεσινή μας παρουσία στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, καθώς και η αυριανή μετάβασή σας στην μαρτυρική Κάνδανο, είναι ανάγκη να συζητάμε με παρησία για τα ανοιχτά τραύματα του παρελθόντος. Όσον αφορά τη νομική μας θέση, οι νομικές μας θέσεις επί του ζητήματος των επανορθώσεων διαφέρει, κυρία Πρόεδρε, το γνωρίζετε. Εμείς είμαστε της άποψης ότι νομικά αυτό το θέμα θεωρείται λήξαν, ωστόσο παραμένουμε δεσμευμένοι απέναντι στην ιστορική μας ευθύνη, όχι μόνο αναφορικά με τη Θεσσαλονίκη, αλλά και αλλού. Το θέμα των γερμανικών οφειλών τέθηκε και στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γερμανό Πρόεδρο, τον οποίο και υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Thank you personally, but also as a Cretan, for the fact that you chose tomorrow to visit my home island Crete and to visit Kandanos, to recognize through your presence the Nazi atrocities that took place on the island during the Second World War. For Greece, the question of reparations and in particular the forced occupation loan, these issues are still very much alive and we hope that at some point we will. Η ενίσχυση της ελληνογερμανικής φιλίας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, όπως τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ οι διεθνείς εξελίξεις αποτέλεσαν.